λαχτάρισαν στην Ιερά Πετρά. Η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι πολύ κοντά σε σπίτια και θερμοκήπια στο δρόμο προς Μακρυλιά σήμανε συναγερμό στις αρχές. Μια πυρκαγιά με στρεμματιά που ξεκίνησε μας δυσκόλεψε στην αρχή, διότι εμείς είδα στο σημείο που είναι δύσβατο. Μέχρι να μαζέψουμε ακριβώς θερμοκήπια, τα σπίτια δίπλα, μέχρι να έρθουν ικανές δυνάμεις, έτσι ώστε καταφέρουμε να ελέγξουμε την πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιερά Πέτρας με 9 άνδρες, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, εθελοντές αλλά και κάτοικοι. Υπήρξε μια κινητοποίηση μεγάλη από την υπηρεσία μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ιερά Πέτρας ήρθε εδώ με 4 οχήματα. Ακολούθως έρχονται και αυτοκίνητα από την Πίψο να γίνουν κολλά. Χάρη στις άμεσες και συντονισμένες προσπάθειες όλων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Αυτό θα το δούμε, θα γίνει προανάκριση, θα δούμε πώς έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά και να δούμε τα αίτια της. Είχε προηγηθεί μια ακόμα πυρκαγιά έξω από θερμοκήπιο κοντά στο κεντρί. Πράγματι, πριν από μία ώρα, μία μισή ώρα περίπου, είχαμε πυρκαγιά στο δρόμο προς Καπίστρι, Πρανές Οδού, το οποίο ήταν από τσιγάρο. Δυστυχώς, το θέμα με τα τσιγάρα είναι ένα πρόβλημα που έχουμε στην περιοχή μας. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με καθαρισμούς αλλά και με ευαισθητοποίηση των ανθρώπων. Αλλά δυστυχώς έχουμε κάθε μέρα περιστατικό με τσιγάρο. Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Όπως γνωρίζετε, φέτος η νομοθεσία όσον αφορά την πυροπροστασία έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ και χρειάζονται όλοι να δείξουν την προσοχή τους προς αυτή την κατεύθυνση. Να σημειωθεί πως για την πυροσβεστική υπηρεσία στο νησί ο συναγερμός παραμένει. Αφού και σήμερα και αύριο η Κρήτη είναι σύμφωνα με την πολιτική προστασία στην κατηγορία κινδύνου 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς.